Επιστρέφουμε στα δικά μας. Φουντώνουν οι αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη για την αυτοαποκαλούμενη Εκκλησία των Εθνών, που υποστηρίζει ότι μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και τον καρκίνο. Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα για τη δράση της, όπως για παράδειγμα το πώς κατάφερε να διοργανώσει μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση χωρίς να έχει λάβει άδεια. Το όνομα του Ιησού Χριστού, τώρα μίλα, ποιος είσαι? Όχι! Στην αρχή την αγνοούσαν, δεν έδιναν σημασία στην αυτοαποκαλούμενη Εκκλησία των Εθνών. Τα αποκαλυπτικά όμως βίντεο με ανθρώπους που, όπως υποστηρίζουν, έχουν καταληφθεί από δαιμόνια, που προκαλούν ασθένειες σωματικές και ψυχικές και τις γιατρεύει ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας, προκαλούν ήδη αντιδράσεις αλλά και καταγγελίες. Ποιος είσαι και τι της έχεις κάνει αυτής της κοπέλας? Την κατέστρεψα! Πώς? Την πήρα το γιο της! Γιατί? Για να υποφέρει! Έχει καρκίνο! Ποιος της έδωσε τον καρκίνο? Εγώ! Κάναμε μια σχετική έρευνα σε ό,τι αφορά για την αίρεση αυτή, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο νομίζουμε ότι είναι νόμιμο ή κάνει καλό στον κόσμο της πόλης μας. Έχουν προχωρήσει πολύ και στο θέμα της ιατρικής, ότι θεραπεύουν ανθρώπους, όπως επίσης και μαρτυρίες ανθρώπων ότι η αίρεση αυτή δυστυχώς κλείνει σπίτια και διαλύει οικογένειες. Τα ερωτήματα που προκαλούνται από τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης που η Εκκλησία της Ελλάδος χαρακτηρίζει αίρεση είναι πολλά. Πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει μια καλά οργανωμένη συγκέντρωση με πολύ κόσμο, γιγαντοθόνες security, ακόμα και χημικές τουαλέτες χωρίς άδεια από κανέναν? Γιατί δεν επενεύει κανείς σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Θεσσαλονίκης, όχι μία, δύο, αλλά τρεις φορές? Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν στην καρδιά της πόλης μας χωρίς ο Δήμος να έχει ενημερωθεί και χωρίς ο Δήμος, εφόσον έχει δημοτική αστυνομία, δεν κάνει περιπολίες σε πολυσύχναστα μέρη της πόλης μας. Δεν υπάρχει δημοτική αρχή, δεν υπάρχει αστυνομία. Είμαστε πλήρες αντίθετοι σε αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν αρμόζει στην τοπική μας κοινωνία να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Για την υπόθεση έχει παρέμβει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς της ασφάλειας να διεξάγουν έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκαν τα αδικήματα του προσιλητισμού, της παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου και της διατάραξης κοινής ησυχίας. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχουν εξελίξεις. Πριν από λίγο έγιναν συλλήψεις. Πάμε λοιπόν στο Βαγγέλη Κοκολάκο, που έχει πληροφορίες για τους αυτοαποκαλούμενους εξορκιστές. Μετά τις καταγγελίες, τις αντιδράσεις αλλά και την εισαγγελική παρέμβαση, Μαρία, οι αρχές κινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, λίγο μετά τη μία, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Θέρμης μετέβησαν σε εγκαταλειμμένο κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του αεροδρομίου Μακεδονία. Εκεί εντόπισαν εντός περίπου 25 άτομα. Όπως διαπιστώθηκε, ο χώρος δεν διέθεται καμία άδεια για τέλεση θρησκευτικής λειτουργίας και αρχικά συνελήφθη ο ένας άνδρας ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ο προσωρινά υπεύθυνος της εγκατάστασης. Λίγο αργότερα, ωστόσο, παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης και ο επικεφαλής της Εκκλησίας των Εθνών. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.